멈출 수 없어 상상 속 그 꿈 꾸며 뛰어 놀아 리듬에 맞춰 몸을 흔드네 우리들의 시간 멋지게 빛나 파란 하늘에 별을 담은 눈빛 음악 속에 파도 타며 달리네 이 순간에 열정 멈추지 마
Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, σήμερα θα πάμε στην Αγία Παρασκευή στα Τέμπη. Είναι η εκκλησία η οποία πλημμύρισε, γιατί πλημμύρισε, ανέβηκε η στάθμη από όλο το ποτάμι. Είναι μια διαδρομή την οποία την κάνεις με τα πόδια, άμα θέλεις, ή μπορείτε να την κάνετε και με το ποδήλατο. Όπως την έκανα εγώ, απλά το ποδήλατο πλέον το αφήνω πίσω, γιατί έχω φτάσει στο σημείο που, αν το δείτε εδώ πέρα, παλιότερα ήταν όλος ο χώρος που ερχόντουσαν οι πιστοί για την εκκλησία. Ήταν και μαγαζιά πέραν της εκκλησίας, είχε να μπορεί να φάει ο κόσμος, να μπορεί να καθίσει, να πιει μια πορτοκαλάδα, μια σόδα, ένα κάτι, και φυσικά να απολαύσει και το ποτάμι. Τώρα ήρθαμε εδώ πέρα να δούμε τι γίνεται. Το είχα σαν περιέργεια στο μυαλό μου πάρα πολύ καιρό να έρθω να δω πώς είναι η κατάσταση από την ώρα που έκλεισε. Μόλις έφτασα, η διαδρομή με το ποδήλατο ή με τα πόδια σε βγάζει σε μία γέφυρα, την οποία γέφυρα προφανώς δεν χρειάζεται να περάσετε για να μπορέσετε να έρθετε εδώ πέρα. Με το που φτάσετε, όχι γέφυρα, συγγνώμη, ένα τούνελ. Με το που φτάσετε στο τούνελ, αριστερά έχει κάτι σκαλάκια. Κατεβαίνετε τα σκαλάκια αυτά και φτάνετε κατευθείαν στο χώρο που είναι η εκκλησία. Εγώ δηλαδή κατέβηκα αυτά τα 5 σκαλιά που είδατε και έφτασα. Δείτε εδώ πέρα εντωμεταξύ πόσο επιβλητικό είναι το βουνό από πάνω. Θα σας το δείξω συνολικά να το δείτε. Τώρα εδώ πέρα σας το λέω και πάλι, είναι τα μαγαζιά. Εδώ από κάτω, αν το ακούσετε, και φαίνεται κιόλας λίγο, γιατί το υπόλοιπο είναι από πίσω. Εδώ είναι που περνάνε τα νερά από τον ποινιό. Αυτά που κατεβαίνουν πάνω από τα τρίκαλα και έρχονται και καταλήγουν εδώ πέρα για να βγουν μετά στο Αιγαίο. Κατευθύνουμε λοιπόν τώρα εγώ προς την εκκλησία, να πάμε να δούμε και τη γέφυρα, γιατί έχω περιέργεια να δω πώς είναι. Από ό,τι βλέπω εδώ πέρα ήδη έχει γύρει όλο και κρατιέται μόνο από τη μία πλευρά, ναι, από τα καλώδια που την κρατούσανε. Οπότε λοιπόν πάμε να σας τα δείξω και αυτά. Για πάμε να ανεβούμε τα σκαλιά και να δούμε τι εικόνα θα αντικρίσουμε. Καταρχάς, να πω ότι το ποτάμι φαίνεται πως δεν έχει πολύ νερό. Αλλά αυτό είναι κάτι άλλο. Εγώ προσωπικά για λόγους ασφαλείας λέω να μείνω μέχρι εδώ. Δείτε η γέφυρα πως είναι. Έπεσε έτσι, όπως βλέπετε στέκεται μόνο από τη μία την πλευρά. Το υπόλοιπο έχει πέσει όλο. Έχουν κοπεί εντελώς, γιατί από τη μία πλευρά είναι που είχε πάει το δέντρο. Δείτε το πως φαίνεται και από εδώ πάνω. Δείτε και αυτή την πλευρά που η γέφυρα έχει πέσει. Και δείτε και το εντυπωσιακό τοπίο στο οποίο είναι χτισμένη η εκκλησία. Γενικότερα η τοποθεσία εδώ πέρα. Από πάνω εκεί είναι η παλιά εθνική οδός που περνάει μέσα από τα Τέμπη. Και ήρθε η ώρα να φύγουμε και να πάμε προς την εκκλησία. Όπως βλέπετε εδώ πέρα είναι το ιερό προσκύνημα της Αγίας Παρασκευής. Από εδώ ξεκινάνε και διάφορα δρομάκια, ή τέλος πάντων ξεκινούσαν διάφορα δρομάκια, τα οποία καταλήγανε σε μονοπάτια για να μπορέσετε να περπατήσετε, να πάτε πάνω προς το βουνό. Και εδώ είναι η είσοδος προς την εκκλησία. Από ό,τι βλέπω, γενικότερα το νερό δεν ήταν επικές με την εκκλησία. Ευτυχώς οι εικόνες αυτές έχουν μείνει άθικτες. Βέβαια εδώ πέρα κάποτε
ήταν ανοιχτά για να μπορέσετε να μπείτε μέσα στο ναό και να προσευχηθείτε. Αυτή τη στιγμή, όπως μπορείτε να δείτε, είναι όλα έξω, προφανώς για να μπορέσουν τότε να στεγνώσουν και τώρα απλά τα κρατάνε. Και από εδώ είναι που ανεβαίνετε για να μπορέσετε να πάτε προς το μονοπάτι. Η εκκλησία, όπως βλέπετε, είναι χτισμένη μέσα στο βράχο. Εγώ ανέβηκα πάνω στα σκαλιά που οδηγούν στο μονοπάτι για να το δούμε. Βλέπετε ότι πραγματικά είναι χτισμένη μέσα και είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό όλο αυτό. Βγαίνοντας από την εκκλησία, το πρώτο πράγμα που συναντάμε είναι η γέφυρα η οποία είναι πεσμένη. Βλέπετε ότι και από την άλλη πλευρά έχει μερικούς ανθρώπους οι οποίοι έχουν έρθει. Γενικότερα από την άλλη πλευρά δεν ξέρω αν μπορεί κάποιος να περάσει για να μπορέσει να έρθει προς εδώ. Δεν το γνωρίζω το συγκεκριμένο. Είναι όμως μια διαδρομή που ακόμα και τώρα, έτσι όπως είναι η κατάσταση, είναι πάρα πολύ ωραία. Και είναι ωραίο να έρθει να την κάνει κάποιος με παρέα ή μόνος του, γιατί είναι ήρεμα, είναι γαλήνια, είναι δίπλα από το ποτάμι και είναι πολύ απολαυστικό όλο αυτό, αρκεί βέβαια να σ' αρέσει λίγο η φύση, να σ' αρέσει το περπάτημα και όλο αυτό το πράγμα σαν συνθήκη. Τα νερά είναι το μεταφυξή που κατεβαίνουν, γιατί από ό,τι βλέπω μάλλον κατεβαίνουν νερά μέσα από το βουνό. Είναι πεντακάθαρα, δηλαδή τα κοιτάς και λες ότι θέλεις να δείτε, λες ότι θες να τα πιείς. Δείτε πόσο καθαρά είναι τα νερά τα συγκεκριμένα. Και όλα αυτά μετά προχωράνε και πάνε προς το ποτάμι. Και πάμε λοιπόν τώρα να σας διαβάσω κάποια ιστορικά στοιχεία τα οποία τα έχω βρει από το κινητό, μην περιμένετε αν τα θυμάμαι απ' έξω. Γενικότερα, διαβάζοντας, βλέπω ότι η ιστορία της Αγίας Παρασκευής ξεκινάει αρκετά παλιά. Δηλαδή, η εκκλησία, για να καταλάβετε, χτίστηκε το 1921. Όπως βλέπω εδώ πέρα, στο άρθρο μέσα που έχω βρει, στο μοναστήρια.gr, λέει ότι ο προσκυνηματικός ναός της Αγίας Παρασκευής θεωρείται από τους πιο σημαντικούς στην Ελλάδα. Τέλος πάντων, θεωρούνταν πριν, φαντάζομαι, πλημμυρίσει. Είναι μέσα στο βράχο, okay, το είδαμε το συγκεκριμένο, και είναι μέσα στην κοιλάδα των Τεμπών. Όντως, είναι μέσα στην κοιλάδα των Τεμπών. Είναι από την πλευρά του Ολύμπου η εκκλησία χτισμένη. Εδώ πέρα λέει ότι στη θέση αυτήν προϋπήρχε ένα προσκύνημα το οποίο ήταν στην Αγία Παρασκευή αφιερωμένο, όπως επίσης και αγίασμα. Υπάρχει, δεν την είδα, θα πάω να το ψάξω για να σας πω την αλήθεια, μια μικρή σπηλιά στην οποία έμπαινες και υπήρχε μια βρύση εκεί πέρα μέσα η οποία όντως έβγαζε νερό και το λέγανε ότι είναι αγίασμα. Εγώ φαντάζομαι ότι είναι νερό το οποίο έβγαινε από τον Κισαβό, τον Όλυμπο. Και απλά καθαγιαζόταν, τώρα δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνεται από την εκκλησία. Δεν ξέρω, έχω πιει, το πίστευα, το έκανα. Λέει ότι η εκκλησία χτίστηκε το 1921 από σιδηροδρομικούς και αφορμή στάθηκε η θαυματουργή επέμβαση της Αγίας Παρασκευής όταν ένας μεγάλος βράχος αποκολλήθηκε από τον Όλυμπο και αντί να καταλήξει στο διερχόμενο τρένο, άλλαξε πορεία και έπεσε στον ποινιό. Έγινε δωρεά το 1987, είναι η χρονιά που εγώ γεννήθηκα, και ανακαινίστηκε η εκκλησία τότε. Λένε ότι μέχρι το 1960 που χτίστηκε η κρεμαστή γέφυρα, ο ναός ήταν προσιτός μέσω βάρκας. Άρα δηλαδή ερχόντουσαν απέναντι και περνάγανε από εδώ με βάρκα. Ναι, μπορεί. Μετά έγινε η πεζογέφυρα η οποία περνούσε πάνω από το ποτάμι, η οποία πλέον δεν υπάρχει και ήταν εύκολη πια η πρόσβαση στην εκκλησία. Όλες οι σελίδες τις οποίες ψάχνουν στο ίντερνετ λένε τα ίδια πράγματα. Άρα λοιπόν η ιστορία της εκκλησίας της Αγίας Παρασκευής δεν είναι τόσο μεγάλη όσο μπορεί να φαντάζεται κανείς ή να πιστεύει. Είναι αυτό, είναι μια πάρα πολύ παλιά εκκλησία. Γενικότερα, το 21 έκλεισε 100 χρόνια που υπάρχει σε αυτόν εδώ πέρα τον πλανήτη, σε αυτήν εδώ πέρα τη χώρα, σε αυτό εδώ πέρα το σημείο. Ερχόμενος κάποιος εδώ πέρα, η αλήθεια είναι ότι αν έχετε έρθει παλιότερα, βλέπετε ένα μέρος που έχει, ας το πούμε, ρημάξει. Και έχει ρημάξει όχι γιατί το αφήσανε να γίνει. Υπήρξε μια αιτία, η πλημμύρα, και έκτοτε μένει έτσι. Αυτά που ακούω από εδώ και από εκεί είναι ότι ο Δήμος δεν παίρνει την ευθύνη να φτιάξει τη γέφυρα για να μπορέσουν να έχουν πρόσβαση ξανά στην εκκλησία, ούτως ώστε να μπορέσει μετά και η εκκλησία να φτιαχτεί. Η νομαρχία επίσης δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για να μπορέσει να το φτιάξει. Η εκκλησία δεν ξέρω κατά πόσο είναι υπεύθυνη να το κάνει ή όχι. Γενικότερα όλοι αποποιούνται των ευθυνών τους. Κάτι που δεν είναι και ευχάριστο ή ωραίο, αν σκεφτείτε ότι όλοι με το που έγινε αυτό το πράγμα στεναχωρηθήκανε τόσο πολύ και δεν θα το αφήνανε αυτό να μείνει έτσι και να θα επαναφέρανε την εκκλησία και τη γέφυρα. Βλακίες.
Η εκκλησία είναι ρημαγμένη, είναι απλά αφημένη. Εντάξει, okay, το κτίριο σαν κτίριο στέκεται. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσε να πάθει κάτι παραπάνω το συγκεκριμένο. Αρκετές εικόνες που είδα εγώ μέσα έχουν χαλάσει. Και δεν ξέρω κατά πόσο τώρα αυτό μπορεί να επισκευαστεί ή απλά τις σκιές ή τις στάβεις. Δεν ξέρω τι γίνεται με τα συγκεκριμένα. Είναι κρίμα πάντως το ότι το έχουν αφήσει έτσι. Γιατί είναι ένα πάρα πολύ ωραίο μέρος. Είναι πολύ ωραίο και σήμερα είμαστε και πάρα πολύ τυχεροί γιατί μας έχει κάνει πάρα πολύ ωραία μέρα και μπορέσαμε να έρθουμε ήρεμα και χαλαρά. Θα πάρω το μπογαλάκι μου ωστόσο σιγά σιγά και θα την κάνω γιατί έχω να επιστρέψω και προς το σπίτι. Και αφού πήρα και τα μάζεψα όλα, ξεκινάω το ταξίδι της επιστροφής. Η αλήθεια είναι ότι συνεχίζω να κοιτάζω το νερό και να το λιγουρεύομαι. Γιατί φαίνεται πάρα πολύ ωραίο. Μου είχαν πει φίλοι και γνωστοί μου, λέγανε πήγαινε στην Αγία Παρασκευή για να σε πιάσει η ψυχή σου, να πάθεις μια μικρή κατάθλιψη για το πώς την έχουν αφήσει και πώς την έχουν παρατήσει. Ναι, εντάξει, είναι θλιβερό. Θα πάω να βρω και τη σπηλιά που ήταν για το αγίασμα. Εν τω μεταξύ δεν κοιτάζω την κάμερα και δεν ξέρω τι βλέπετε και αν βλέπετε και εμένα καν, για να σας πω την αλήθεια. Η σπηλιά. Πού ήταν η σπηλιά, κάπου ήταν η σπηλιά. Γιατί έχω έρθει σας λέω, αλλά έχω πολύ καιρό να έρθω. Θα το βρω. Θα το βρω και θα σας το δείξω. Λίγο πιο δίπλα από την εκκλησία, στο κτίριο. Εδώ πέρα μέσα που βλέπετε. Αν προχωρήσετε μέσα εδώ πέρα σε αυτό το τούνελ, είναι και το σημείο στο οποίο υπήρχε το αγίασμα, το οποίο έβγαινε και μπορούσατε να πάρετε ελεύθερα και να το πιείτε ή να το κάνετε ό,τι θέλετε. Αυτό πλέον δεν υπάρχει. Εγώ που μπήκα μέσα στη σπηλιά πλέον δεν βγαίνει τίποτα. Έχει μια βρύση η οποία είναι κλειστή. Οπότε αγίασμα δεν βγάζει. Όσοι θέλετε να έρθετε γι' αυτό μην το κάνετε. Και επίσης χωράει ένας άνθρωπος, συν της άλλης είναι σκοτεινά. Άρα δηλαδή αν είναι να έρθετε θα πρέπει να έχετε μέσα και έναν φακό για να μπορέσετε να το φωτίζετε. Αυτά από την διαδρομή στην Αγία Παρασκευή. Εγώ νομίζω ότι ήρθε η ώρα σιγά σιγά να αποχωρήσω και να αρχίσω να επιστρέφω προς το σπίτι μου. Dancing shadows on the wall.
worries, none at all. Feel the rhythm, lose control. Let the music cleanse your soul. Let go, unwind, free your mind. In this groove, true peace you'll find. Echoes calming like the tide, with the music side by side. Η διαδρομή στην Αγία Παρασκευή τελείωσε. Τώρα κάθομαι εδώ πέρα, μαζεύω λίγο ήλιο, να παράξω λίγο βιταμίνη D. Ήτανε πάρα πολύ ωραία. Είχα πολύ καιρό να κάνω ποδήλατο και ήτανε αρκετά κουραστικά. Τώρα δηλαδή νιώθω λίγο πτώμα. Αλλά ήτανε πάρα πολύ ωραία. Αν πετύχετε καλή μέρα που έχει ήλιο, οπότε έχει και λίγο ζέστη, άρα δεν θα έχει πολύ κρύο, δεν θα έχει πολύ αέρα, είναι μια πάρα πολύ ωραία διαδρομή. Μπορεί να πετύχετε και άλλο κόσμο, γιατί γενικότερα από ό,τι κατάλαβα κάνουν και χαζοεργασίες εκεί πέρα. Θα σας αρέσει πάρα πολύ η θέα που έχει το ποτάμι, ενώ περπατάτε παράλληλα με αυτό, είναι εκπληκτική. Θα φτάσετε και στην Αγία Παρασκευή, το έχουν υψηλοφτιάξει εκεί πέρα σε κάποια σημεία για να μπορείτε να ανάψετε και ένα κεράκι άμα θέλετε. Γενικότερα είναι μια διαδρομή η οποία συστήνεται και για ποδήλατο, συστήνεται και για περπάτημα. Απλά πρέπει να βρείτε χρόνο, να βρείτε παρέα ή να το κάνετε μόνοι σας. Γενικότερα είναι κάτι το οποίο αξίζει για όσους θέλουν. Και φυσικά μπορείτε από εκεί πέρα να ξεκινήσετε να κάνετε και την διαδρομή για ένα από τα μονοπάτια τα οποία είναι προσβάσιμα από εκείνο το σημείο. Και θα σας βγάλει κάπου αλλού μετά πάνω στο βουνό, στον Όλυμπο, προς Ραψάνη. Τώρα δεν ξέρω πώς θα πάει το συγκεκριμένο. Γενικότερα είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κάνετε εφόσον σας αρέσουν αυτά και να μην είναι και φουσκωμένο το ποτάμι. Εγώ θα συνεχίσω να παράγω εδώ πέρα τη βιταμίνη μου, θα απολαύσω τον ήλιο μου, παρότι βέβαια αυτή τη στιγμή νιώθω κομμάτια μετά από τόσο καιρό που είχα να κάνω ποδήλατο. Δεν έχω πάρα πολλά στιγμιότυπα για να σας δείξω από τη διαδρομή, γιατί η GoPro αποφάσισε να μου ρουφάει την μπαταρία, λες και είναι χυμός και τον έχω δώσει σε κάποιον που περπατούσε στην έρημο, δεν ξέρω πώς να σας το περιγράψω. Ωστόσο θα σας δείξω ό,τι έχω. Έχω τραβήξει κάποια πλάνα από τη διαδρομή με το ποδήλατο μέσα στο παράλληλο με το ποτάμι και με το κινητό. Και αυτά. Σας χαιρετώ. Καλή συνέχεια. Να προσέχετε. Και αν χρειαστείτε κάτι στο οποίο μπορώ να σας βοηθήσω, φυσικά μπορείτε να το γράψετε. Εσείς μην ξεχάσετε να εγγραφείτε στο κανάλι. Μην παραλείψετε να πατήσετε το κουμπί με το κουδουνάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις για κάθε καινούριο βίντεο που ανεβαίνει. Μέχρι την επόμενη φορά, να περνάτε καλά. Γεια σας.